Κύριε Τρελόπουλε, είμαστε σήμερα στα γραφεία της ομάδας του Σβορώνου για μια έκτακτη συνέντευξη τύπου αναφορικά με το παρόν και το μέλλον του Σβορώνου αλλά και το δικό σας. Ποιοι είναι οι λόγοι της πρόσκλησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης του νόμου Πειραιάς αναφορικά με τη σημερινή συνέντευξη τύπου? Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Μπορεί να μην είναι όσοι πρέπει να είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι αυτοί που πρέπει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Δερμίση και εσένα Νίκο προσωπικά για την τιμή που μας κάνατε να έρθετε για να σας πούμε τα γεγονότα ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Πειραιάς. Ένα σύλλογος που τα τελευταία 4 χρόνια έγραψε χρυσές σελίδες στο ποδόσφαιρο της Πειραιάς και όχι μόνο. Είναι κάποιες στιγμές στη ζωή που δεν υπάρχουν λέξεις να διατυπώσει αυθεντικά τα συναισθήματα. Στα 10 και χρόνια παραγωγικής μου καριέρας, μπορώ να γίνω λίγο παραπάνω, είναι η δυσκολότερη στιγμή της ζωής μου, η σημερινή. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος που δεν έμαθα ποτέ, μα ποτέ να τα παρατά. Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω πάντα το καλό. Και όσοι με γνωρίζουν καλά, ξέρουν την αγάπη μου για αυτή την ομάδα. Έτσι λοιπόν, για ακόμη μία φορά, αυτή η συνέντευξη δεν θα είναι συνέντευξη ότι η ομάδα του Σβορώνου δεν θα κατέβει ή θα σταματήσει ή θα αποσυρθεί ή θα φύγω. Αυτή η συνέντευξη τη δίνω με όλη μου την ψυχή και όλη μου την αγάπη να πω ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου που είναι μια επιτυχία πολλών χρόνων αυτή, πάμε για 5η χρονιά, θα είμαστε ενωμένοι αυτή η ομάδα να πετύχει το στόχο. Και ο στόχος δεν είναι άλλος για την παραμονή στην κατηγορία. Ναι, πράγματι. Είναι το χειρότερο ξεκίνημα από τότε που έχουμε αναλάβει την ομάδα. Ναι, φταίω κι εγώ. Έχω κάνει προσωπικά λάθη και παίρνω την ευθύνη. Όπως έμαθα να παίρνω πάντα την ευθύνη σε κάθε καλό. Και ποτέ στα καλά να μην βγαίνω μπροστά, να με ζητουκαρά βγάζουνε. Ναι, εγώ φταίω για αυτή την εικόνα της ομάδος. Εγώ φταίω για αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Σβορώνο. Και είμαι έτοιμος να πάρω την ευθύνη, να βοηθήσουμε όλοι μαζί την ομάδα στο να πετύχει το στόχο της παραμονής. Είναι αλήθεια ότι θέλαμε να μειώσουμε τον budget αρκετά. Το καταφέραμε. Δεν είμαστε τίποτα ούτε εργοστασιάρχες, ούτε πλειοκτήτες. Είμαστε απλοί άνθρωποι που δουλεύουμε, βάζουμε τα χρήματά μας, αυτά που μας περισσεύουν ή και αυτά που δεν μας περισσεύουν, για να κάνουμε μια ομάδα. Γιατί για μας αυτό δεν είναι μόνο μια ομάδα, είναι το σπίτι μας, η οικογένειά μας, η ζωή μας όλη. Και το αποδεικνύουμε καθημερινά. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω σε μια συνέντευξη, γιατί όπως για την πρώτη χρονιά ακούγονται πολλά, δεν τα έδωσα ποτέ σημασία, έκλεισα τα αυτιά μου, αλλά εγώ είμαι μαθημένος. Εδώ υπάρχουν άλλες 10 οικογένειες από πίσω μου, διοικήσεις, το ένα το άλλο. Κάποιοι για να ακούγονται στην πιάτσα λένε διάφορα. Εμείς τους αφήνουμε και θεωρώ ότι από την Κυριακή αυτή την ερχόμενη, όποια ομάδα και να παίζουμε, θα έρθει ένα τέλος. Θα έρθει ένα ο Σβορώνος θα είναι πραγματικά αυτός που πρέπει να είναι. Τα παιδιά, γιατί πιστέψτε με, η ομάδα που έχουμε και φέτος, όπως το ορίζετε και εσείς καλύτερα από μένα, είναι πάρα πολύ καλή. Κάτι άλλο συμβαίνει με την ψυχολογία τους, μπορεί και το πρόγραμμα, μπορεί και η τύχη, γιατί παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο και παίζει γιατί και η τύχη. Και έχουμε φτάσει σε τελευταία θέση.
Δεν είναι όνειρο απατηλής νυχτός ότι η ομάδα θα σωθεί. Το πιστεύω. Γιατί πιστεύω στα παιδιά που παίζουν για τη φανέλα, στα παιδιά που μάχονται καθημερινά για να αλλάξουν τη ροή της ομάδος. Πιστεύω πολύ σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Στέφανο Νταβουξή, που τους τελευταίους 3 μήνες έχει φάει τόσο μα τόσο λάσπη, που δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Και αυτοί όλοι που θέλουν να λέγονται άντρες, αντί να κοιτάξουν τις δουλειές τους, κοιτάνε τους άλλους. Ε, ναι λοιπόν, για να κοιτάς τη ζωή των άλλων, μάλλον η δικιά σου ζωή δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό, Νίκο μου, αγαπητέ Τάκη, κάλεσα εδώ πέρα σήμερα για μια συνέντευξη τύπου να πω αυτά που μας στεναχωρούνε, αυτά που προτίθεμαι να κάνω από σήμερα κιόλας και αυτά που θα έχουν συνέχιση μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δεν ξέρω πότε θα έρθει η ώρα να αποχωρήσω. Κι αν ήρθε ή θα έρθει. Ένα μόνο ξέρω. Ότι τη δουλειά μου έμαθα να την τελειώνω. Και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Σβορώνος να σταματήσει να αγωνίζεται. Μπορεί αγωνιστικά να μην μας βγει ή μπορεί να μας βγει. Αλλά να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε και να σταματήσουμε να παλεύουμε δεν θα το κάνουμε ποτέ. Σας δίνω το λόγο μου, όχι σε εσάς, εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Δίνω το λόγο σε όλους τους Βορωνιώτες και σε όλους τους Βορωνιώτες που μπορεί εγώ προσωπικά να τους πίκρανα με κάποιες επιλογές. Ναι, το λέω ότι έκανα λάθος και παίρνω το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης. Αλλά δεν έκανα τίποτα για προσωπικό μου συμφέρον. Η ομάδα μας εχθές ιτήθηκε. Με μια ομάδα χαμηλότερης δυναμικής. Όσοι μπορούν να το δούνε, μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει. Το 3-0 είναι το πλασματικότερο σκορ που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Βλέπω ποδόσφαιρο από το 1997. Ήμουνα 5 χρονών. Εδώ μέσα. Αυτό το σκορ του Θεσσαλονίκη είναι το πλασματικότερο σκορ της ζωής μου. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Θα ενισχυθούμε αρκετά αυτή την εβδομάδα. Ήδη έχουν γίνει κάποιες επαφές και κάποιες πρώτες ζυμώσεις, έτσι ώστε αύριο να τελειώσουμε την Τετάρτη να ανακοινώσουμε μία σειρά παιχτών που θα κάνουν την ομάδα μας λίγο πιο δυνατή. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνιζόμαστε φέτος είναι λίγο πιο εύκολο από πέρσι. Άρα θα πετύχουμε με λίγο δυσκολία το στόχο που έχουμε θέσει εξ αρχής, την παραμονή μας στην κατηγορία. 3 πράγματα θέλω να κρατήσετε από μένα. Ότι στηρίζω τον προπονητή μου Στέφανο Νταβουξή μέχρι την τελευταία δραμίδος. Αν αυτός θέλει να είναι στην ομάδα, θα είναι όσο θα είμαι και εγώ και θα τελειώσω από τα χρήματα. Η προπονοτοφαγία γενικά που ακούω όλο αυτόν τον καιρό σταματάει εδώ. 2. Δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να αφήσω την ομάδα να πέσει τουλάχιστον εξωαγωνιστικά. Αγωνιστικά θα δώσουμε τη μάχη και άμα είναι να πέσουμε θα πέσουμε. Έχουν πέσει πάρα πολλές ομάδες. Αλλά αγωνιστικά. Εξαγωνιστικά αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. 3. Μέχρι την Τετάρτη θα ανακοινωθούν 5 παίκτες γάμα εθνικής. Είτε από τον νομό, είτε από τους γύρω νομούς. Έτσι ώστε η ομάδα να δυναμώσει. Κοιτάξτε να δείτε. Όλοι έχουμε τις δουλειές μας, τις επιχειρήσεις μας. Κάθε χρόνο δεν είναι το ίδιο το οικονομικά. Περνάμε μια μεγάλη κρίση, το βλέπετε στην αγορά. Δεν θέλω να λέω ψέματα, ότι αποφασίσαμε φέτος να ρίξουμε αρκετά το budget. Γιατί δεν έχω μια μηχανή που κόβουμε χρήμα. Τα λεφτά που βάζουμε είναι ματωμένα από τη δουλειά μας. Ξεκάθαρα. Έπαθα πάντα να λέω την αλήθεια. Χωρίς να φοβάμαι κανέναν. Γιατί δεν ασχολούμαι ποτέ με το τι κάνουν οι άλλοι. Δεν κατηγόρησα ποτέ
και όποτε με χρειάστηκε και ο μεγαλύτερος με εχθρός το βοήθησε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά που ήσασταν εδώ. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στους Βορονιώτες ότι θέλω να μας στηρίξουν κι άλλο, πιο πολύ. Πιο πολύ από πέρσι, πιο πολύ από πρόπερσι, πιο πολύ από την πρώτη χρονιά, από την δεύτερη, από την τρίτη, από την τέταρτη. Γιατί το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη. Ναι, το λάθος το έκανα εγώ, αλλά είμαι εδώ τώρα να σηκώσω τα μανίκια να δουλέψω να σας με την ομάδα. Θα πετύχω με το στόχο μου, είμαι σίγουρος. Πιστεύω σε όλους μας, στους συνεργάτες μου, στη διοίκηση, στον προπονητή, στο προπονητικό επιτελείο, στους παίχτες. Είναι ίσως η πιο δύσκολη συνέντευξη τύπου που έχω δώσει ποτέ. Μια συνέντευξη που δεν έχει έστω και λίγο σημάδια χαράς. Αλλά είναι μια συνέντευξη αυτοκριτικής, σεβασμού και ειλικρίνειας. Είναι μια συνέντευξη που δίνω όπως πάντα μέσα από την καρδιά μου, χωρίς χαρτιά και προετοιμασίες. Είμαι εδώ σε όποιον χρειαστεί τη βοήθεια, είτε είναι συνεργάτης, είτε είναι απλός φίλαθλος. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια αυτή τη στιγμή. Δεν το ζήτησα ποτέ και δεν την κάνω τη συνέντευξη για να ζητήσω βοήθεια. Την κάνω τη συνέντευξη για να πω μία και έξω την πραγματική αλήθεια και όχι παραπληροφόρηση, που θεωρώ ότι το ακούτε όλοι. Η ομάδα μας την Παρασκευή απέκτησε το Σάββατο Ζαπουνίδη από τον Πιερικό, ένας πάρα πολύ καλός προσφερειστής, και ευχαριστούμε τον Πιερικό για αυτή τη στήριξη που δίνει στην ομάδα μας φέτος ειδικά. Είμαστε όλοι δίπλα, ξέρετε πάρα πολύ καλά, να στηρίξουμε την προσπάθεια ώστε η ομάδα της πόλης μας να αλλάξει κατηγορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω να σας κουράσω, είμαι εδώ να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε και να σας απαντήσω, να είστε καλά. Θεωρώ ότι η επόμενη συνέντευξη θα είναι με λίγο παραπάνω χαμόγελο. Και κάτω από διαφορετικούς όρους. Δημήτρης Δερμίσης για το Αθλητικό Πιερίας. Εγώ κύριε Τρελόπουλε, αν θυμάστε καλά, είχαμε συνεργαστεί και σαν διοίκηση στον Αχιλλέον και ξέρεσαι με μεγάλη επιτυχία, είχαμε πετύχει αρκετά πράγματα τότε. Έχω να κάνω μερικές ερωτήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω κυρίως επειδή παρακολούθησε και το ΚΑΣ φέτος και θέλω να τονίσω ότι και μόνο την απώλεια του Μυστρίδη στο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο, τον Ολυμπιακό Γόλ και προχθές, χθες, πιστεύω ότι θα είχε μια άλλη συγκομιδή η ομάδα. Μόνο αυτή την απώλεια, αν θα βάλουμε, θα μπορούσε να είχε κάποιους βαθμούς, έστω να είχε κάποια συγκομιδή βαθμών. Εμένα η ερώτηση μου είναι, αν μπορείτε τώρα, αν είστε σε θέση, να μας πείτε κάποιους από τους προσωριστές που θα έρθουν. Δεν μιλάω για τους που έχουν πιερικό, λίγο πολύ όλοι τους ξέρουμε. Αν θα έρθουν απ' έξω και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που σε ποιες θέσεις τουλάχιστον. Ναι. Έχει κλείσει ήδη ένα δεκάρι που τα τελευταία 4 χρόνια αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πάμε να αναποτύσσουμε ένα στόπερ και ένα αμυντικό χαφ. Αυτά είναι. Δεν έχουμε μεγάλη δυνατότητα να κάνουμε πολλές μεταγραφές. Αυτή είναι από έξω. Αυτή τη δυνατότητα που έχουμε θα την κάνουμε ώστε να σωθεί η ομάδα και να σταθεί με αξιοπρέπεια, γιατί αξιοπρέπεια η ομάδα την έχει. Είναι λίγο άτυχη, δεν ξέρω χθες αν έχει κάμερα. Αν δείτε τη φάση του 55 που χάνουμε, αν γίνει άλλες 1,5 εκατομμύριο φορές, η μπάλα θα πει γκολ. Εχθές πήγε out. Και στο επόμενο λεπτό τρώμε ένα γκολ που μπαίνει μία φορά στο εκατομμύριο. Άρα θέλει και λίγο τύχη. Και αυτή τη στιγμή η τύχη μας έχει γυρίσει στην πλάτη. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε να αντιστρέψουμε και την τύχη και να δουλέψουμε κάτω από σκληρή δουλειά και θεωρώ ότι θα πετύχουμε τους στόχους. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε. Θέλω να ευχηθώ και εγώ καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Βάσος Βορώνος αξίζει να παραμείνει και στην κατηγορία γιατί είναι μια ομάδα που είναι μέσα στις 4-5 μεγαλύτερες ομάδες του νομού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Τρελόπουλε, δεσμεύεστε ότι ο Γάς Βορών θα ολοκληρώσει τη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία ανεξάρτητα από τη βαθμολογική του θέση μέχρι την τελευταία αγωνιστική? Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και δεν το συζητάω καν. Ούτε μπαίνω σε. Θα τερματίσει το ποτάλιμα, ό,τι και να γίνει, με απόλυτο σεβασμό προς την ιστορία του και στους ποδοσφαιριστές.
εκεί που χρειάζεται, δηλαδή με ξενοδοχεία, εκεί που χρειάζεται, ό,τι χρειάζεται, οι κανονικοί ποδοσφαιριστές, ό,τι και να είναι και μηδέν βαθμούς να έχει, θα τερματίσουμε με αξιοπρέπεια το ποτάλιμα, αν και δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι και ένα ζήτημα προσωπικού εγωισμού, πως η ομάδα έφτασε πριν από λίγους μήνες να διεκδικεί την άνοδο στη Super League 2, να φτάνει να αγωνίζεται σε ένα παιχνίδι κυπέλου για την έψη του Ιερίας, όπου σας μεταφέρω ένα απλό σχόλιο ενός φιλάθλου, ότι δεν μπορούσα να αναγνωρίσω ποια από τις δύο ομάδες είναι στη γάμα εθνική και ποια είναι στο άλφα τοπικό. Ούτε εγώ μπορούσα. Ούτε εγώ προσωπικά μπορούσα. Κοιτάξτε να δείτε. Εγωισμό και μεγάλο. Το λένε όλοι, γιατί άμα δεν είχα εγωισμό, εγώ προσωπικά η ομάδα μας δεν θα έκανε αυτά που έκανε. Η ευθύνη είναι καθαρά η δικιά μου για αυτό την κατάσταση της ομάδας. Είναι καθαρά δικιά μου επειδή θεώρησα ότι η κατηγορία θα είναι πολύ πολύ εύκολη για μας. Αλλά δεν είναι. Αλλά θέλει δουλειά. Δηλαδή αν ασχολούμασταν λίγο παραπάνω, λίγο πιο γρήγορα, θα είχαμε στήσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά μια ομάδα που είναι 4 χρόνια στην ίδια κατηγορία, έχει διοικογορισμός. Όλες οι ομάδες το έχουν περάσει αυτό. Είτε λέγεται Ποσειδώνας Νέων Πόρων, είτε λέγεται Γυναικός, είτε λέγεται Αρχιλέας Λουκεσάριας, είτε λέγεται Σεβαστή, είτε λέγεται Πίνδα Κίτρους, είτε όλες οι ομάδες το έχουν περάσει, είτε λέγεται Πατενιακός, έχει διοικογορισμός και των ανθρώπων, αλλά και των χρημάτων. Τα χρήματα δεδομένη στιγμή βγαίνουν με αίμα. Βάλαμε όσα μπορούμε και βάζουμε όσα μπορούμε, αλλά κάποια στιγμή λες ότι εντάξει, έρχεσαι σε ένα κομμάτι και λες ότι αξίζει τον κόπο. Ναι λοιπόν, για μένα προσωπικά, ό,τι έχουμε δυνατότητα να βάλουμε και να μην έχουμε δυνατότητα να βάλουμε, αξίζει τον κόπο. Γιατί το κάνουμε καθαρά από αγάπη. Ένας στην παρέα μας, στο συμβούλιο μου, στη διοίκησή μου, ένας δεν έχει το παιδί να παίζει μπάλα. Δεν έχει κάποιες άλλες φιλοδοξίες. Να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν έχω καμία φιλοδοξία. Άλλη. Εμένα το ποδόσφαιρο με ήξερε και πριν τη ζωή μου. Άρα, το κάνουμε καθαρά από την αγάπη μας. Θεωρώ ότι είμαστε η πιο επιτυχημένη διοίκηση τη ιστορία του Βορών και δεν το λέω εγωιστικά καθόλου. Τα νούμερα μετράνε και μιλάνε μόνο τους. Σε όλα τα κομμάτια. Κύριε Τρελόπουλε, σας θυμά η ανάληψη της ευθύνης και η αυτοκριτική. Μπορείτε να γίνετε όμως πιο συγκεκριμένος. Ποια ήταν τα τρία μεγαλύτερα λάθη που οδήγησαν την ομάδα από εκεί που διεκδικούσε την άνοδο στη Super League 2 να είναι σήμερα στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της ΓΑΜΑ Εθνικής μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Τα λάθη είναι καθαρά δικά μου. Θεώρησα ότι η ομάδα θα γίνει εύκολα, θα σωθεί εύκολα. Δεν θέλω να πω, γιατί δεν είναι βαριά λέξη, καθησυχάστηκα ότι η ομάδα θα φτιαχτεί. Και Ιούνιο-Ιούλιο ασχολήθηκα πάρα πολύ με τον Πιερικό, γιατί είχα δώσει και έχω δώσει το λόγο μου στον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο, ώστε ο Πιερικός να πετύχει το στόχο του. Και έτσι άφησα σε δεύτερη μοίρα την ομάδα που μεγάλωσα, αγάπησα και θα αγαπάω πάντα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο Σβορώνος δεν είναι μία απλή ομάδα. Ο Σβορώνος για μένα προσωπικά, για την οικογένειά μου, είναι ένα κομμάτι από το σπίτι τους, από ένα δωμάτιο του σπιτιού, δηλαδή είναι ένα πέμπτο πιάτο φαγητού. Είναι κάτι πολύ πολύ μεγάλο. Και εγώ προσωπικά έκανα λάθος και παίρνω την ευθύνη. Εχθές, γυρνώντας με αυτό το ταξίδι, βούρκωσα. Βούρκωσα γιατί είδα, κλείνοντας τα μάτια, όλη την ιστορία. Όλη την ιστορία που έζησα, μεγάλωσα, γαλουχήθηκα, γέλασα, έκλαψα, στεναχωρέθηκα και χάρηκα. Είδα τις χαρές, τις ανόδου,
Είδα τις χαρές των προκρίσεων του κυπέλου. Είδα τις στεναχώριες με στην Άρτα που χάσαμε το πρωτάθλημα. Ή των παιδιών που φύγανε από εδώ και παίξαν κάπου αλλού ψηλότερα. Όλων αυτών. Αυτό ήταν και για μένα είναι μεγάλη τιμή. Είναι μεγάλη τιμή καταρχήν όλα τα παιδιά να ακολουθούν τη γραμμή που τους χαράζω. Και είναι πολλά τα παιδιά αυτά. Εγώ με τα παιδιά που συνεργάστηκα 4 χρόνια δεν έχω κανένα με κανένα παράπονο. Δεν ξέρω αυτοί αν έχουν από μένα κάποιο, αλλά δεν νομίζω. Και αν έχουν θα είναι κάτι πολύ μικρό. Αλλά από τα παιδιά που συνεργάστηκα μέχρι και τώρα δεν έχω ούτε ένα με κανένα παράπονο. Αυτοί μας φτάσανε εδώ πέρα. Αυτοί. Ο Δημήτρης ο Χιρτέγος, ο Νέστας ο Κοτσιόπουλος, ο Δημήτρης ο Δημητρίου, ο Νίκος ο Κυπαρίσης, αυτοί μας πήραν από το χέρι και μαζί με εμάς, μαζί με τα παιδιά που ψήνουν βλάκια, μαζί με μένα που είχα τη δυνατότητα να βάλω κάποια χρήματα και να βάζω κάποια χρήματα, πολλά ή λίγα, μαζί με τα παιδιά εδώ πέρα που από 50 άτομα ή 30-40 ακαδημίες θέσαμε να είμαστε η πρώτη ακαδημία στο νομό, χωρίς να τάζουμε φύκη και μεταξύ των κορδέλες σε κανένα γονιό. Αυτά είδα. Και έβαλα τα κλάματα πραγματικά. Και από την τροπή μου έσχισε το κεφάλι να μην με δει οδηγός γιατί καθόμουν στην πρώτη θέση. Αυτά είδα. Δεν είναι εγωιστικό αυτό. Ούτε παράπονο. Αυτό είναι θέληση. Και η θέληση είναι κάτι μεγαλύτερο. Και από τον εγωισμό. Η θέληση στο να πετύχεις είναι μεγάλη. Και θεωρώ ότι θα πετύχουμε. Όλοι μαζί ενωμένοι. Ήδη, το βλέπω από σήμερα, η ενότητα είναι πιο δυνατή, η συσπήρωση είναι μεγαλύτερη. Η διοικητική ενασχόληση τώρα με τον διαιτητικό, με βάση το γεγονός ότι θέτεται ως πολύ σημαντική στιγμή το στόχο της ανόδου, θεωρείτε ότι πρέπει να σταματήσει? Δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί έδωσε το λόγο μου. Να συσσωρευτεί λίγο, μπορεί να δώσω ένα μεγαλύτερο κομμάτι τώρα που ο Πιερικός πάει μόνος του και έχει σχηματιστεί, αυτό γίνεται. Τώρα εδώ ρίχνω το βάρος μου ως άνθρωπος, είμαι ο πρόεδρος της ομάδος. Αυτό έπρεπε να το κάνω τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό ήταν το λάθος μου. Και ξεκίνησα να το κάνω μετά τις 10 Αυγούστου. Γιατί αν το έκανα 5 μέρες πιο νωρίς, αυτή τη στιγμή θα μιλήσω για άλλα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι παίρνω το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. Όχι μόνο το μεγαλύτερο μέρος, παίρνω όλη την ευθύνη. Δεν τι κανένας άλλος πέρα από μένα. Μήπως πιστέψατε ότι ότι θα μπορούσατε να ζήσετε με τον Πιερικό αυτό που δεν ζήσατε για λίγο με την ομάδα του Σβορώνου? Να σου πω κάτι, Νίκο. Θα ζήσεις με την ίδια αγάπη το γάμο της αδερφής σου από τις πρώτες σου αδέρφες? Και οι δύο είναι συγγενείς, αλλά η αδερφή είναι κομμάτι της οικογένειάς σου. Για μένα ο Σβορώνος είναι αυτό το πράγμα. Αυτά που καταφέραμε για να κάνουμε πέρυσι, θεωρώ ότι δεν θα ξαναγίνουν ποτέ για τα επόμενα 100 χρόνια. Δεν είναι εγωιστικό. Δεν είναι εγωιστικό ότι είμαστε η πιο πετυχημένη διοίκηση που έχει περάσει ποτέ. Και δεν είναι εγωιστικό ότι όπως είναι η θητεία, θα είμαστε και η μεγαλύτερη διοίκηση σε διάρκεια. Να ρωτήσω εγώ λίγο κάτι. Φίλε Γιάννη, δηλαδή αν κατάλαβαμε καλά, αρχές γενομένης από αύριο, από σήμερα, από χθες, θα πάρει ένα μεγαλύτερο κομμάτι της ενασχόλησης σου ο Γκάς Βορώνου από ό,τι ήταν πριν. Αυτό έγινε εδώ και μία εβδομάδα. Για να μην μπερδευόμαστε, γιατί το ακούω και αυτό, στον Πιερικό, στο κομμάτι που μου αναλογεί, συνεχίζω κανονικά με την ίδια βαρύτητα που είχα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που με πιστεύονται εκεί πέρα, όλους μα όλους, τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο, τον κύριο Παναγιώτη Λονταρά, τον κύριο Περικλή Αμανατίδη που συνεργαστήκαμε. Πράγμα τον Περικλή είναι ένας άνθρωπος που με παίρνει και με ρωτάει καθημερινά τι γίνεται η ομάδα, γιατί και αυτός με βλέπει ότι στεναχωριέμαι. Γιατί στεναχωριέμαι πραγματικά. Έτσι όπως ζω σήμερα, τώρα να σας πω την αλήθεια που τα είπα, λίγο σαν να ξαλάθωσα.
αλλά από χθες η ώρα 6 είμαι έτσι. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Δεν ξέρω άλλοι παράγοντες αν το έχουν ζήσει, αλλά εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναζήσει. Και είναι πολύ δύσκολο. Και θέλει μεγάλη δύναμη ψυχής και θέλει ανθρώπους δίπλα σου να σε στηρίζουν. Και εγώ έχω. Ας έχω κάνει και χαζαμάρες και βλακίες, έχω ανθρώπους να με στηρίζουν αρκετούς. Οπότε παραμένει ο ίδιος προπονητής μέχρι το τέλος της αγωνιστικής του, εάν και εφόσον το επιθυμεί. Έτσι δεν είναι, αν μπορώ να σας μεταφράσω. Και η ομάδα παραμένει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας μέχρι το τέλος του μήνα, ανεξάρτητα από τη βαθμολογική θέση την οποία θα έτσι, έχει. Αυτό είναι, αυτά δεν μπαίνουν στο τραπέζι διαπραγματεύονται. Δεν διαπραγματεύονται. Ειδικά το τελευταίο δεν διαπραγματεύεται. Και θα υπάρχει μια ενδυνάμωση της ομάδας σε αγωνιστικό, σε έψυχο υλικό εντός της εβδομάδας, εντός και εκτός του νομού Πιερίας. Έτσι ακριβώς. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Υπάρχει αυτό ως μας μεταφέρεται και ένα κλίμα ενότητας, ομοψυχίας και ελπίδας συνολικά από τον οργανισμό του Βορώνου. Οπότε σήμερα μας μεταφέρεται και ένα μήνυμα ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όλης της ομάδας που το απαρτίζει. Εντάξει. Πρώτη φορά δίνω συνέντευξη τύπου και έχω από πίσω από εσάς 4-5 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρώτη φορά. Δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί αυτό. Και δεν το ζήτησα. Άρα. Δεν γίνεται χωρίς αυτό όμως, Γιάννη, πρέπει να έχεις. Φυσικά. Για να μπορούν να πάνε όλα όπως πιστεύεις. Θα πάνε, Τάκη. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Εγώ το έχω μολώσει, αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Με βάση τους αριθμούς, επειδή μιλήσατε για αριθμούς, τι ποσοστό επιτυχίας παραμονής σήμερα με το χέρι στην καρδιά δίνεται στην ομάδα του Βορών. 100%. 100%. Μπορεί να γελάσουν πολύ για να παίρνουν. Νωρίς. Και να παίρνουν όπλα και να γελάνε. 100%. Τους παίχτες λαμπούσαν. Και δεν έχουν παίξει και κάποια παιχνίδια που θα παίξουν όλοι να μην λέμε τώρα ποιες ομάδες είναι. Καταρχήν, θεωρώ βάσει εμπειρίας μου ότι ο όμιλος έτσι όπως είναι δομημένος, κάποιες ομάδες θα καταρρεύσουν. Δεν γίνεται μία ομάδα να κάνει 16 εξόδους των 3.000 και να παίρνει 10.000 τον Φεβρουάριο-Μάρτιο μήνα. Δεν γίνεται. Εδώ εμείς που είμαστε και λίγο πιο κεντρικά και εμείς πάλι, άμα δεν είχαμε κάποιες βοήθειες να μας στηρίξουνε, κάποιους φίλους πραγματικούς, δεν τα καταφέρναμε πάντα. Κλείνοντας, Δημήτρη, ένα μήνυμα και για τον κόσμο του Βορών και για την τοπική κοινωνία, πιο σαφές και πιο συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα σεβασμού, αγάπης, συσπήρωσης από το παιχνίδι της Κυριακής. Ναι, ξέρω, τους πήγαν αρκετά εγώ προσωπικά, ο ίδιος η ομάδα. Και γι' αυτό ζητάω συγγνώμη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Γιατί δεν είμαστε από μάρμαρο, είμαστε άνθρωποι. Έχουμε συναισθήματα και κάποιες φορές από την πολύ αγάπη μπορούμε να κάνουμε και λάθη. Να στηρίξουν την ομάδα. Να μας στηρίξουν. Γιατί το χρειαζόμαστε. Δεν είναι πάντα το οικονομικό κομμάτι. Είναι το κομμάτι το να βλέπεις τον κόσμο στο γήπεδο, να σε σφίγγει το χέρι, παίρνεις θάρρος. Παίρνεις δύναμη για τη συνέχεια, τη δύσκολη συνέχεια. Εγώ θέλω με το ίδιο παλμό, με το ίδιο πάθος, με την ίδια θέληση να συνεχίσω και φέτος, τις επόμενες αγωνιστικές που μείνανε. Να στηρίξουν την ομάδα και τους δίνω λόγο τιμής ότι η ομάδα θα τους κάνει υπερήφανο για ακόμη μία χρονιά. Λόγο τιμής. Και ας είναι αυτό που λέω και κόντρα στα προσωπικά μου, δηλαδή τώρα αυτό που λέω είναι κάτι ότι θα ματώσουν όλοι για να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εποχές να ματώνεις κι άλλο. Αλλά αφού είπαμε ότι θα αναλάβουμε και αυτή τη χρονιά για να τελειώσουμε την θητεία μας, δεν ξέρω αν θα ξακατεβούμε με ψηλά το κεφάλι, εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε όπως παλέψαμε. Και την πρώτη και την δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη και την πέμπτη χρονιά. Ώστε να πετύχουμε αυτό που βάλαμε ως στόχο. Να βάλουμε τον Σμορώνο ξανά πρωταγωνιστή
Και πιστέψτε με, η διαφήμιση, είτε αρνητική είτε θετική, είναι πάντα διαφήμιση. Γιατί δεν ασχολούνται με άλλη ομάδα και ασχολούνται όλοι με τους Βορών. Τώρα στα παιδιά που απέρουν κάθε μέρα στεναχωρημένοι. Προφανώς, φίλε Γιάννη, γιατί δεν περιμέναν αυτή τη συμπεριφορά αγωνιστική τη ομάδα. Όταν πήγαινε καλά, γιατί πάλι σχολιάζανε. Πάλι δεν περιμένανε. Ναι. Άρα δεν περιμένουν τίποτα. Η ομάδα από αύριο αλλάζει πρόσωπο. Τα παιδιά πιστεύω ότι κατάλαβαν ότι όπως είπε και ένας προπονητής στον Πανιόνιο μια χρονιά, ξένος, δεν θυμάμαι το όνομά του, φτάνει πια, τους είπε στα ελληνικά. Γιατί είχαν 0 βαθμούς. Επιστεύω ότι κατάλαβαν ότι φτάνει πια, δεν πάει παρακάτω. Πρέπει από αύριο να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε όλοι μας. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Προσωπικά, εγώ και η διοίκησή μου θα είμαστε δίπλα τους να τους στηρίξουμε, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, και αυτά τα παιδιά είναι και έχουν συναισθήματα. Και η ψυχολογία τους δεν είναι και στα καλύτερα. Τους βλέπω, το κεφάλι το έχουν σκυμμένο. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω σήμερα. Να δώσω για και αυτούς μία όθηση, μία στήριξη. Ότι είμαστε δίπλα τους. Ότι δεν τους δίνουν καμία ευθύνη. Και την ευθύνη την παίρνω εγώ, γιατί είναι δικιά μου ευθύνη ξεκάθαρα. Και δεν έμαθα κρίμα πίσω από το δάχτυλό μου.